πάμε στα επιχειρηματικά νέα της ημέρας. Ο συνάδελφός μας, ο Ανέστης Ντόκας, είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Ανέστη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Και η πρώτη είδηση για σήμερα μας έρχεται από τον Όμιλο Μυτιλινέο, όπου σήμερα έγινε παρουσίαση για την έκδοση ευρωομολόγου ύψους 500 εκατομμύρων ευρώ που θα προχωρήσει η εταιρεία μέσω της Ιατρικής στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό που θα αντλήσει ο Όμιλος Μυτιλινέο προκειμένου να ενισχύσει τα επενδυτικά του σχέδια. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Όμιλος Μυτιλινέου, ο ΟΤΕ και ο Τιτάρας είναι οι τρεις μοναδικές μεγάλες επιχειρήσεις Ελλάδος, οι οποίες σήμερα δανείζονται με χαμηλότερο επιτόκιο από ό,τι δανείζεται το ίδιο το ελληνικό κράτος. Να σημειώσουμε ότι ο Όμιλος Μυτιλινέου δραστηριοποιείται σήμερα σε 25 χώρες, σε 5 ηπείρους όλο τον κόσμο και σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μυτιλινέου, μέσα στο 2020 θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος εξαγορών για τον μεγαλύτερο βιομηχανικό όμιλο της χώρας. Η δεύτερη είδηση μας έρχεται από την πολύπαθη Κρέτα Φάρμς, καθώς σε μισή ώρα από τώρα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών για την εξαγορά της κριτικής αλαντοβιομηχανίας. Οι πληροφορίες του Κόντρα αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον επιχειρηματία Θεόδωρο Ντουζόγλου, από τον επιχειρηματία Δημήτρη Βιτζιλέο που έχει την εταιρεία Λακωνική και από την εταιρεία Strategic Initiative. Αντίθετα, δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από τον πρόεδρο της ΙΠΗ, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, καθώς και από την εταιρεία HIG, η οποία είχε αγοράσει πρόσφατα τον όμιλο. Θα γνωρίζουμε λογικά αύριο το πρωί εάν τελικά και πόσες θα ήταν οι δεσμευτικές προσφορές για την Κρέτα Φάρμς. Κλείνουμε σήμερα τις ειδήσεις μας με τη ΔΕΗ, καθώς τέλη του χρόνου ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κύριος Στάσης, θα παρουσιάσει τελικά το business plan της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, το οποίο αναφέρει ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020 θα έχουμε την έκδοση ομολόγου από τη ΔΕΗ, προκειμένου να λάβει κεφάλαια από το εξωτερικό για να μπορέσει να μειώσει και το μεγάλο θέμα που έχει με απλούς λογαριασμούς. Αναμένεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο να κλείσουν οι πρώτες λιγνητικοί σταθμοί σε Μεγαλόπουλη αλλά και Αμίντιο και βέβαια να γίνει και θελούσε έξοδος, η οποία αφενός με για τους πολλούς εργαζόμενους θα κινηθεί στα πρότυπα του ΟΤΕ, ενώ αρκετοί εργαζόμενοι οι οποίοι δεν πληρούν τα όρια συνταξιοδότησης θα πάνε, Γιώργο, με βάση όπως έχει συνεχίσει η μηχανία ζάχαρης, θα μεταταγούν σε άλλες θέσεις του δημοσίου. Μάλιστα, Ανέστη Ντόκα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ, καλή καλό σου βράδυ.